Καλό μεσημέρι, κύριε Ταβουλάρη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Θα γίνει το συνέδριο ή όχι? Έχουμε μπερδευτεί. Κοιτάξτε, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ εξακολουθεί σε αυτό τον ολισθηρό δρόμο, θα λέγαμε, που έχει ξεκινήσει και από την Καλαμάτα. Mm-hmm. Αποφασίστηκε το συνέδριο να γίνει στις 4 του Απρίλη, χωρίς να έχει συνεδριάσει κανένα όργανο. Ήταν μια προηλημένη απόφαση. Ο τόπος ήταν άγνωστος μέχρι προχτές, που ξανά ήρθανε με προαποφασισμένο να γίνει το συνέδριο στη Ρόδο, όταν συνεδρίασε η εκτελεστική γραμματεία της Παρασκευής. Προηλημένη απόφαση ήταν και αυτό. Το ζήτημα για εμάς είναι αυτό που επαναλαμβάνουμε επίμονα, ότι γίνεται πρώτον μακριά από τους εργαζόμενους, όσο πιο πολύ μακριά προσπαθούν να πάνε. Για λόγους ενώ υπήρχε ασφαλείας. Είναι αυτό. Βεβαίως η ασφάλεια είναι επίφαση, γιατί από ποιον θέλουν να προστατευτούν? Από τα ίδια τους τα μέλη? Σωστό. Και εδώ μιλάμε για εργαζόμενους, για αντιπροσώπους, για συνδικαλιστές. Στη σύνθεση των αντιπροσώπων έχει επέλθει συμφωνία ή εσείς ακόμα έχετε τις πολύ ισχυρές αντιδράσεις σας? Κοιτάξτε, εμείς το θέσαμε και στην εκτελεστική που έγινε την Παρασκευή, χωρίς να υπάρξει καμία τοποθέτηση από κανέναν και καμία ανάληψη ευθύνης για το ζήτημα της σύνθεσης, όπου και εργοδότες συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι, με πρώτον και κύριο τον Καραγεωργόπουλο, αλλά και άλλους, διοικητικά συμβούλια τραπεζών, ιδιοκτήτες πούλμαν και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και δεύτερον, μία σειρά αντιπροσώπων που έχουν προκύψει από νόσες διαδικασίες εκλογής. Ναι. Και αυτά τα έχουμε με στοιχεία αποδεικτικά. Και τα λέμε καθημερινά, και σήμερα ακόμα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο νησί της Ρόδου, αυτά τα στοιχεία κατατέθηκαν. Δεν παίρνουν θέση. Στόχος τους είναι να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο, να έρθουν όλοι αυτοί μέσα, εργοδότες και νόθοι, για να διαμορφωθεί ο μηχανισμός και ο συσχετισμός που κρατάνε στα χέρια τους. Άρα είναι καθαρό. Εμείς έχουμε ισχυρές αντιδράσεις πάνω σε αυτό και το έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Άρα, να μπουν όλοι αυτοί μέσα και να ψηφίσουν. Άρα μπορεί να ζήσουμε όσα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να επαναλαμβάνονται? Κοιτάξτε, εμείς με τη θέση ευθύνης που έχουμε από τους ίδιους τους εργαζόμενους που μας έχουν εκλέξει και μας έχουν στείλει εκεί, κάνουμε κάθε προσπάθεια για να γίνει πραγματικό συνέδριο, έστω στοιχειοδός. Χωρίς τους νόφους, χωρίς τους εργοδότες. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση των συνέδρων, πώς μπορεί να μην είναι νόθο ή να μην εσείς να μην το βλέπετε έτσι? Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, καταστατικές διαδικασίες που τα προβλέπουν αυτά και τα καλύπτουν υπάρχουν. Μπορούν κάλλιστα να πάρουν κάρτα συνέδρου αυτοί οι οποίοι είναι συμφωνημένοι, που δεν υπάρχουν ενστάσεις, και από εκεί και πέρα αυτοί να αποφασίσουν και για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι, ειδού η Ρόδος, ειδού και το οπίδημα. Μπορούν να μπουν μέσα αυτοί που είναι συμφωνημένοι από όλους, και από εκεί και πέρα ο συσχετισμός γνωστός είναι εκεί, να πάρουν απόφαση ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι όχι. Το ζήτημα είναι ότι μια τέτοια συζήτηση δεν θέλουν να την κάνουν. Αυτό φαίνεται. Γιατί δεν θέλουν να ανοίξει συζήτηση και να πάρουν ευθύνη πάνω στα πολύ σοβαρά αυτά ζητήματα. Εμείς όμως θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν τίθεται ζήτημα κινδύνου ή προστασίας από κανέναν. Εδώ μιλάμε για εργαζόμενους, συνδικαλιστές, αντιπροσώπους, μέλη της ΓΕΣΕΕ. Η ίδια η ηγεσία αυτή προσπαθεί να κρυφτεί από τους εργαζόμενους και από τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό. Και γι' αυτό το λόγο έχουν καλέσει όλα τα μνημονιακά κόμματα, έχουν καλέσει τις δυνάμεις ασφαλείας για να προστατευτούν από ποιους? Λοιπόν, δεν είναι οι εργαζόμενοι τραμπούκοι και οι τραμπούκοι εργαζόμενοι. Αυτό ειδικά θέλει όταν να μιλάμε φαίνεται, για ανθρώπους που έχουν δώσει έτσι μεγάλες μάχες στο συνδικαλιστικό κίνημα και έχουν παρουσία στους εργασιακούς χώρους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ταβουλάρη. Θα το παρακολουθήσουμε και ως την Πέμπτη θα μιλήσουμε και με άλλους εκπροσώπους και από το ΠΑΜΕ και από την ΓΕΣΕΕ. Τελευταία, εγώ ήθελα να πω ότι θα δώσουμε τη μάχη. Έχουμε ενημερώσει όλους τους εργαζόμενους και στον νησί της Ρόδου και τους καλούμε να είναι δίπλα, γιατί είναι μεγάλη σημασία μάχη αυτή, να υπάρχει στοιχειώδης υγεία στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Και επίσης πρέπει να υπάρξει και μια ιδιαίτερη μνήμα στο κομμάτι του οικονομικού. Γιατί εδώ γίνεται από χρήματα των εργαζόμενων μια κατασπατάληση σε τουριστικά φέρετρα πολυτελείας, τη στιγμή την οποία υπήρχαν προτάσεις δωρεάν να γίνει συνέδριο με όλες τις προδιαγραφές σε χώρους μέσα στην Αττική. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχουμε θέσει στην ηγεσία της ΓΕΣΕ και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ταβουλάρη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.